Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τώρα φτάσαμε στις τελευταίες ώρες της μάχης. Σας καλούμε σήμερα από τη συγκέντρωσή μας να μεταφέρετε παντού, σε όλο τον Πειραιά, σπίτι το σπίτι, άνθρωπο τον άνθρωπο, το μήνυμα ανάγκης ισχυροποίησης του ΚΚΕ για ένα πιο δυνατό κουκουέ παντού. Γιατί ξέρουμε καλά, ο λαός και η νεολαία αυτής της πόλης γνωρίζουν πολύ καλά, έχουν νιώσει στο πετσί τους τις συνέπειες της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία. Για να τιμωρηθούν αυτοί που μας έφεραν σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Για να πάρει το μάθημά του ο ΣΥΡΙΖΑ για την τετραετή αντιλαϊκή πολιτική του και τη διάψευση των ελπίδων που καλλιέργησε. Για να μην πάει η απογοήτευση από αυτή την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο μία από τα ίδια της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την πολιτική την έχει εφαρμόσει λαμπρά στο παρελθόν. Τις μέρες που απομένουν, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλο και θα ξεσηκώνουν παλιά, δοκιμασμένα υλικά. Αυτό που λένε την σκληρή σε πολλά εισαγωγικά αντιπαράθεση, επί της ουσίας την τεχνητή πόλωση, για να παγιδεύσουν ξανά τον κόσμο μέσα στις, μπροστά στις κάλπες, στη λογική ότι το μόνο που μπορούμε να αποφασίσουμε για αυτό που πρέπει να ψηφίσουμε είναι ποιος θα τσακίζει τα δικαιώματά μας, ποιος και πάντα αν το αντέχει η οικονομία θα δίνει κανένα ψίχουλο για να δίνει τελικά άλοθη στην ίδια βάρβαρη πολιτική. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, ιδιαίτερα η νεολαία, να συζητάμε, να σκεφτόμαστε σε αυτή τη μιζέρια του μικρότερου κακού, ποιος είναι λιγότερο κακός ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα από τον Πειραιά δηλώνουμε με βεβαιότητα ότι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές, οι μαθητές που ψηφίζουν φέτος όλοι της Β' και της Γ' Λυκείου δεν θα μείνουν στον ίδιο αδιέξοδο όπως αποδείχτηκε δρόμο αυτόν τον τρόπο σκέψης, αλλά θα κάνουν την πραγματική διαφορά ισχυροποιώντας το ΚΚΕ παντού. Το κάλεσμα του κόμματός μας είναι κάλεσμα μάχης και αγώνα για όλα τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού και των παιδιών του που σήμερα στερούμαστε για να καλοπερνάνε μια χούφτα εκμεταλλευτές. Μην αγχώνεστε, όλοι αυτοί έχουν το δικό τους πολιτικό προσωπικό. Πολιτικό προσωπικό που δουλεύει ακούραστα στη Βουλή, στους δρόμους, στις γειτονιές, παντού, για να εξασφαλίζει βεβαίως την αύξηση της κερδοφορίας του σε βάρος της ζωής του εργαζόμενου λαού. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα του συστήματος είναι ταγμένοι στην υπεράσπιση αυτών των συμφερόντων, πολέμοι του λαού και των δικαιωμάτων του. Γι' αυτό άλλωστε και μέχρι προχτές το βράδυ, δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή, με τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθετούσε το ένα πίσω από το άλλο στα μουλοχτά τροπολογίες δωράκια για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Απέναντι σε αυτούς, ο λαός όμως έχει τη δική του φωνή. Έχει το ΚΚΕ που με τη στάση του, τη δράση του, χαλάει αυτή τη σούπα. Σπάει τη σιγή νεκροταφείο που θέλουν να επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα και οι δυνάμεις του συστήματος. Ο λαός μας, η νεολαία, έχει το ΚΚΕ που είναι εγγυημένα το μόνο κόμμα που πολεμάει αυτούς που πολεμάνε το λαό και τα παιδιά του. Και είναι εγγυημένη τέτοια δύναμη γιατί δεν έχει καμία δέσμευση ούτε συνδιαλλαγή με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ούτε πάνω από το τραπέζι, ούτε κάτω από αυτό, ούτε μέσα σε κότερα, ούτε απ' έξω. Ο λαός μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα του, να μην παγιδευτεί ξανά για μια ακόμη φορά στα εκβιαστικά διλήμματα που στείνουν και θα στήσουν ακόμα περισσότερο τα κόμματα του κεφαλαίου για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ποιος δεν θυμάται το 2015, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούσε την κυβερνητική καρέκλα ώστε να βγάλει τη βρώμικη δουλειά για το κεφάλαιο και που με σύνθημα πως τάχα η Ευρώπη άλλαζε και η ελπίδα θα ερχότανε, τσάκισε κυριολεκτικά ό,τι είχαν αφήσει όρθιο οι προηγούμενοι.
κατακτήσεις και δικαιώματα του ελληνικού λαού, διατηρώντας και όλους τους αντιλαϊκούς μνημονιακούς νόμους και φορτώνοντας ένα ακόμη, το τρίτο, το πιο βάρβαρο μνημόνιο στις πλάτες του λαού μας. Και σήμερα επιχειρεί να στήσει το ίδιο κακοφτιαγμένο και χιλιοπεγμένο σκηνικό. Όπως όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα που τη στηρίζουν, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν βαλθεί να καμουφλάρουνε με ωραία λόγια το εξής γεγονός. Ότι η πολυδιαφημισμένη βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η βιτρίνα που φτιάχνεται από τα σχολεία, από τις πιο μικρές κιόλας ηλικίες, μέσα από προγράμματα, εκδρομές, ταξίδια και με πάρα πολλά λεφτά, αυτή η βιτρίνα έχει ραγίσει στην ευρύτερη πλειοψηφία των λαϊκών δυνάμεων. Και πώς θα γινότανε διαφορετικά με την συσσωρευμένη πείρα όλων των δεκαετιών, ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, στην υπηρέτηση αυτής της συμμαχίας στις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων των καπιταλιστικών κρατών σε βάρος των δικαιωμάτων των πολλών. Αυτό εκφράζεται στον ελληνικό λαό με ποσοστά πάνω από 70%, με μεγάλα ποσοστά και στην νεολαία που λένε ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ραγίσει λοιπόν αυτή η βιτρίνα, γιατί μετά από τόσα χρόνια Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΚ, η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη που τάζανε όλα τα ιδρυτικά παραμύθια έγιναν σήμερα 16,6 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη, εκατομμύρια εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, 113 εκατομμύρια που ζουν κάτω ή στο όριο της φτώχειας, 4,1 εκατομμύρια άστεγοι, ενώ υπάρχει το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό 10% παιδιών που δεν μπορούν να τελειώσουν ούτε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί οι τσέπες των γονιών τους δεν το σηκώνουν. Μεταφράστηκε αυτή η Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης σε μνημόνια διαρκείας, σε μια ζωή για την νεολαία ειδικά γεμάτη ανασφάλεια και για το παρόν και για το μέλλον. Αυτό το αποκρουστικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους λαούς καθρεφτίζεται και στο πραγματικά πολύ πλούσιο βιογραφικό της σε ιμπεριαλιστικά εγκλήματα. Και η ιστορία και η πιο πρόσφατη αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαμμένη με το αίμα των λαών, με τον ξεριζωμό, τις στρατιές των προσφύγων, των κυνηγημένων, είναι ταυτισμένη τόσο με πολεμικές επεμβάσεις όσο και με μόριες. Αυτό ήταν, είναι και θα είναι όσο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλείο της. Η μόνη ελευθερία που θα εξασφαλίζει θα είναι η ελευθερία του κεφαλαίου να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους για να αυξάνει τα κέρδη του. Δεν ξεστράτησε από τις αρχές τις ιδρυτικές τις αξίες της. Πολλοί το λένε αυτό για να κοροϊδέψουν ανάμεσά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές υπηρέτησε πιστά, αυτές υπηρετεί μέχρι σήμερα, δεν απέτυχε. Το αντίθετο, πέτυχε το στόχο της. Το ζήτημα απέναντι σε αυτούς είναι ο λαός να στοχεύσει σωστά. Δηλαδή να χτυπήσει στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χτυπήσει τις κυβερνήσεις, τα κόμματα που τη στηρίζουν, αυτό το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Να δυναμώσουμε με μια φωνή το ΚΚΕ που αντιπαλεύει τη βαρβαρότητα που ζούμε και που βάζει αυτές τις αιτίες στο στόχαστρο που γεννούν και υπηρετούν τη βαρβαρότητα. Γιατί δυνατό ναι στο ΚΚΕ, όπως λέει και το κεντρικό μας σύνθημα, είναι το πιο δυνατό όχι, το μόνο καθαρό όχι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας, των μνημονίων και των πολέμων. Φίλες και φίλοι, όσο προχωράμε προς τις εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι σίγουρο ότι θα φουντώσουν τους ψευτοκαυγάδες τους με στόχο αυτό που λέγαμε να παγιδεύσουν το λαό και την νεολαία. Απευθυνόμαστε σε όσους ακόμα αναρωτιούνται. Μα είναι οι ίδιοι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία? Είναι το ίδιο πράγμα ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης? Απαντάμε καθαρά. Όχι, έχουν επιμέρους διαφορές. Αυτές οι διαφορές είναι που δίνουν και οξυγόνο τελικά σε αυτό το σύστημα. Άλλωστε, το γνωρίζουμε καλά, ιδιαίτερα οι παλιότεροι, ότι πάντα έτσι παίζονταν, παίζεται και θα παίζεται το δικοματικό παιχνίδι. Το σύστημα δεν έχει ανάγκη από δύο κόμματα ίδια σαν δυο σταγόνες νερό. Έχει ανάγκη και από αυτόν
που ομά και κοινικά θα τα λέει, θα τάζει δηλαδή και θα διατυπώνει τις εντολές του κεφαλαίου, όπως κάνει ο Μητσοτάκης ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Έχει όμως ταυτόχρονα και ανάγκη αυτόν που θα τις υλοποιεί μέχρι κεραίας, καμιά φορά και πιο αποτελεσματικά, και είτε θα κρύβει τον πραγματικό τους χαρακτήρα, είτε θα τα παρουσιάζει και ως φιλολαϊκά, αυτό δηλαδή που κάνει ο Τσίπρας. Εκεί λοιπόν διαφέρουν, στη χρησιμότητά τους για το ίδιο σύστημα, στο ακροατήριο που μπορούν να κοροϊδέψουν ο ένας με τα αριστερά συνθήματα και ο άλλος με τα δεξιά. Ρωτάμε, είναι δυνατόν αυτός που δεν θέλει να γυρίσει δεξιά να ψηφίζει το κόμμα της κυρίας Κουντουρά, που και στις δημοσκοπήσεις έρχεται και πρώτη σε προτιμήσεις από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ή μήπως την κυρία Παπακώστα που αποκαλούσε πρόσφατα τους μετανάστες κατσαρίδες? Είναι δυνατόν αυτός που συχάθηκε, απογοητεύτηκε από την πολιτική του Πασόκ τις τελευταίες δεκαετίες, να ψηφίσει το κόμμα του Τζουμάκα, του Ραγκούση, του Θεοχαρόπουλου? Ή μήπως είναι δυνατόν αυτός που ανησυχεί, και καλά κάνει και ανησυχεί για την άνοδο της ακροδεξιάς, να ψηφίσει τον υποψήφιο ευρωβουλευτή που έβγαζε σέλφι με το φασιστό Παπα Αμβρόσιο που έλεγε καλύτερα ναζιστής και φασίστας? Αυτούς που συγκυβέρνησαν με τους Ανέλ, αυτούς που με την πολιτική τους γίνονται τελικά οι καλύτεροι χορηγοί της ακροδεξιάς? Μήπως μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακροδεξιά με αυτούς που έχουν πραγματικά μεγάλη ευθύνη για το ότι οι δίκοι της Χρυσής Αυγής έχουν περάσει 4 χρόνια και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί? Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τις τελευταίες μέρες δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτές οι δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακροδεξιά, όταν βάζουν στελέχη τους στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής να ακυρώνουν αποφάσεις όπως αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, που είχε αποφασίσει να μην δοθεί προεκλογικά χώρος για τους χρυσαυγίτες να χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειωμό. Μέχρι και στο πρόσφατο προεκλογικό σποτάκι, που μάλλον βέβαια αποσύρθηκε, που είχε όλη την ιστορία της Ελλάδας, χώρεσε μαζί ο Βελουχιώτης με το δικτάτορα Μεταξά, αυτόν δηλαδή που τον εξόρισε, και ας τον έβγαλαν μετά από την κατακραυγή, έμειναν οι εικόνες του Μπελογιάννη μαζί με τον πλαστήρα που τον εκτέλεσε. Χώρεσαν οι εικόνες από τις μάχες του Δεκέμβρη του 1944, ο Ζαχαριάδης μαζί με τον Γεώργιο Παπανδρέου, το πουλέν της αστικής τάξης εκείνη την περίοδο, αιχμή του αντικομουνιστικού δόρατος. Αυτή είναι και τελικά το μόνο που ξέχασαν, επειδή έβαλαν το δολοφονημένο από τους Ναζί εγκληματίες Παύλο Φίσα, ήταν να βάλουνε και μια φωτογραφία του Ρουπακιά που κοιμάται σπίτι του, γιατί πάνω κάτω τέτοιες είναι οι ιστορικές αναλογίες που χρησιμοποίησαν. Φίλες και φίλοι, μπορεί ο Τσίπρας να παρουσιάζει σαν όραμα του ΣΥΡΙΖΑ τάχα την πατρίδα των πολλών, στην οποία, λέει, οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα, αυτό είναι το όραμά μας, αξιοποίησε και την κομμουνιστική αρχή, ο καθένας να πληρώνεται με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του. Μπορεί να λέει το όραμά του ότι είναι η παιδεία, η υγεία να είναι καθολικό δικαίωμα, οι νέοι να μπορούν να ονειρεύονται και άλλα τέτοια ποιοτικά. Όμως έχουμε 4 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούμε να μην κρίνουμε, να μην εκτιμήσουμε σε σχέση με αυτή την τετραετία. Τι συμβαίνει? Οι εργαζόμενοι ξεζουμίζονται, δουλεύουν μέχρι και 12-13 ώρες την ημέρα με 7 ημέρα. Υλοποιούνται όλες οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Η μισή έτσι και η υπόλοιπη μισή δουλειά, 4 ώρες, 3 ώρες, με μισό μισθό και τελικά μισή ζωή. Για την νεολαία βεβαίως, από εκεί που μιλούσαμε για τη γενιά των 700 ευρώ και που καταντήσαμε, σήμερα φτάσαμε να μιλάμε για την γενιά των 300 και 400 ευρώ. Συνολικά, η κατρακύλα του μέσου μισθού συνεχίστηκε και επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, έπεσε κάτω από τα 1.000 ευρώ. Οι ανατριχιαστικές προεκλογικές εξαγγελίες του Μητσοτάκη για 7ήμερη εργασία
έχουν πραγματικά γίνει προπολού πράξεις στη χώρα μας από τη σημερινή κυβέρνηση. Ας ρωτήσουν λοιπόν τους νέους στον επισιτισμό, τους νέους που πιάνουν τώρα δουλειά σεζόν στα ξενοδοχεία, τους νοσοκομιακούς γιατρούς που βλέπουμε στις εφημερίες εξαντλημένους, γιατί αυτή η κυβέρνηση ψήφισε και με fast track διαδικασίες μάλιστα το 12ωρο των νοσοκομιακών γιατρών. Ας ρωτήσουν τους εμποροϋπάλληλους που η κυριακάτικη αργία αποτελεί πλέον παρελθόν. Η μερική απασχόληση σπάει κόκαλα και αφού το μόνο δικαίωμα στην εργασία, αυτό που λέμε το πιο σημαντικό, έχει γίνει πια κυνήγι ευκαιρίας, βρήκαν και την ευκαιρία, τόλμησαν να βάλουν χέρι μέχρι και στο δικαίωμα στην απεργία. Μιλάει για υγεία, μα η κρατική χρηματοδότηση στα νοσοκομεία επί ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Ο χρόνος αναμονής για χειρουργία και θεραπείες φτάνει μέχρι και πολλούς μήνες. Με λίγα λόγια, συνεχίστηκε ακριβώς η πολιτική των προηγούμενων, που αν δεν έχεις να τα σκάσεις στην ιδιωτική υγεία, φοβάσαι μην τυχόν και σου τύχει να αρρωστήσεις. Μιλάει για μόρφωση, για όλους καθολικό δικαίωμα. Η μόρφωση που έχει ακριβήνει για τις λαϊκές οικογένειες, σε βαθμό που οι μόνοι που έχουν συγχαρεί την κυβέρνηση για την εκπαιδευτική της πολιτική είναι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων φροντιστηριακών αλυσίδων. Γι' αυτό μάλιστα έφερε σαν τον κλέφτη και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την παιδεία Μεγάλη Δευτέρα, που ήταν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια κλειστά, και το είχε βεβαίως ξανακάνει με αντίστοιχο τρόπο στο τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν 15 Αύγουστο. Οι νέοι, λέει ο κύριος Τσίπρας, βεβαίως πρέπει να ονειρεύονται. Μα τα όνειρα των νέων υποθηκεύονται. Σταματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, όταν δηλαδή ένας πρωτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου σήμερα θα είναι 60-61 χρονών. Υποθηκεύονται, αφού η ανεργία στις νέες ηλικίες παραμένει σε πολύ υψηλά ποσοστά, συνεχίζεται η φυγή στο εξωτερικό και όσοι έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Ενώ βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε ακόμη μία φωλιά ολιγαρχών και τα ψηφοδέλτιά του και στον Πειραιά νομίζω το επιβεβαιώνουν καθαρά. Εδώ, επειδή μιλάμε στον Πειραιά, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι έχουμε μνήμη που δεν μπορεί ούτε να σβήσει, ούτε να λερωθεί από τα πολιτικά και επιχειρηματικά παιχνίδια που παίζονται εκατέρωθεν και στις πλάτες των φίλων του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αγάπη του πειραιώτικου λαού για την ομάδα για να υπηρετήσουν δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα. Για μας, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ταυτίστηκε με το λαϊκό κόσμο και τους εργάτες στον Πειραιά, τους καημούς τους, τις χαρές τους. Δεν ήταν, ούτε είναι, ούτε θα είναι οι εκάστοτε ιδιοκτήτες της. Για μας, ο Ολυμπιακός είναι η ερυθρόλευκη φανέλα του κομμουνιστή Νίκου Γόδα, που με αυτή έφτασε ως το εκτελεστικό απόσπασμα, μένοντας πιστός στο ΚΚΕ, και όχι ο βιομήχανος Μανούσκος, ιδιοκτήτης τότε της ομάδας, που τον πίεσαν να το σώσει, μπορούσε να τον σώσει, αλλά δεν έκανε τίποτα. Φίλες και φίλοι, αρπάζουν από το λαό 10, τα δίνουν στο κεφάλαιο και επιστρέφουν ένα, λέγοντας ότι είναι και ανάσα αξιοπρέπειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ των πολλών, όπως είναι το σύνθημα της τελικής ευθείας που έχει ρίξει το κυβερνητικό κόμμα, έχει κάνει χόμπι να απορρίπτει τις τροπολογίες του ΚΚΕ στη Βουλή και έχει συνοδοιπόρους με τη βολική σιωπή τους όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Τροπολογίες του ΚΚΕ που αφορούν τη στοιχειώδη ανακούφιση των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων και μιλάνε για αξιοπρέπεια. Άραγε, πόσο κοστολογεί η κυβέρνηση την αξιοπρέπεια των νέων εργαζομένων? Μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου στα 300 ευρώ. Αυτά, θυμάστε, που πρέπει να τα παίρνεις και να χαμογελάς, όπως έλεγε σε ένα απαράδεκτο εσχρό κείμενό της συνδικαλίστρια του ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντικός τέλεχος σε σούπερ μάρκετ. Άραγε, πόσο κοστολογεί την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων? Μάλλον και αυτό κοντά στα 300 ευρώ, με ένα επίδομα που βαφτίζει ξεδιάντροπα 13η σύνταξη και που μάλλον τώρα που το παίρνει ο κόσμος στις τράπεζες καταλαβαίνει περισσότερο αυτή την κοροϊδία. Επίδομα σε ανθρώπους που δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή,
που τα έχουν πληρώσει διπλά και τρίδιπλα και τώρα αφού συνεχίστηκαν οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, ζητάνε οι συνταξιούχοι με την ψήφο τους να πούνε και ευχαριστώ. Κάνουνε λάθος και μπορούμε να τους το αποδείξουμε μόνο με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ. Να τους αποδείξουμε ότι ο λαός μας, ακόμα και στις δυσκολίες, στα μεγάλα οικονομικά ζόρια, πάντα πάλευε και παλεύει για αυτήν την αξιοπρέπεια, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Με όλα αυτά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί κάτι πολύ πιο ύπουλο από την εξόφθαλμη κοροϊδία. Θέλει να εξασφαλίσει το συμβιβασμό με το άδικο σύστημα. Το συμβιβασμό με τη λογική «όσα αντέχει πάντα η οικονομία, αυτά περισσεύουν για τους εργαζόμενους και το λαό». Αντίληψη που εννοείται ότι τη μοιράζεται με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Επιχειρεί να εξασφαλίσει το συμβιβασμό με τη μίζερη ζωή, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά που ήδη ζει χειρότερα από τους παππούδες και τους πατεράδες της. Τίποτα ακόμα και από αυτά τα ελάχιστα δεν θα είχαν δοθεί χωρίς τους αγώνες των εργαζομένων, χωρίς τους ηρωικούς για την εποχή μας, αγώνες των συνταξιούχων, σταθερούς, συνεχείς, που προηγήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το ζητούμενο είναι από την κάλπη να βγει μήνυμα ότι ο λαός δεν θεωρεί ότι ό,τι χάσαμε είναι περασμένα, ξεχασμένα. Ότι ξέρουμε καλά ότι αυτά που σήμερα τσακίζουν δεν τα χάρισε ποτέ κανείς. Ήταν αποτέλεσμα σκληρών λαϊκών αγώνων με τους κομμουνιστές πάντα μπροστά. Και η ψήφος στο ΚΚΕ είναι εγγυημένα επένδυση σε αυτή την ανάγκη, να δυναμώσει δηλαδή ο αγώνας για να κατακτήσουμε τη ζωή που μας θερούν. Φίλες και φίλοι, πατρίδα των πολλών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι πατρίδα τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη Νέα Δημοκρατία είναι τελικά τα συμφέροντα των ελίτ που και οι δυο υπηρετούν. Και ξέρετε, αυτές οι ελίτ δεν είναι καθόλου αχάριστες. Γι' αυτό και τους επιβραβεύουν. Γι' αυτό ο ΣΕΒ των βιομηχάνων, ο ΣΕΤΕ των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ο Αμερικάνος πρέσβης και πολλοί άλλοι στάζουν πραγματικά μέλη για τον κύριο Τσίπρα. Και λογικό είναι, όταν βλέπει όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, να σκάει από το κακό της, να κάνει σαν το μικρό παιδί που του έχουν πάρει το φαΐ από το στόμα και να υπερθεματίζει σε προτάσεις υπέρ του κεφαλαίου που τελικά προκαλούν αποστροφή σε κάθε προοδευτικό άνθρωπο. Ας σκεφτούμε όμως και τα εξής στο θέμα της πατρίδας. Για ποια πατρίδα των πολλών μιλάει ο κύριος Τσίπρας, όταν η χώρα μας έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, πάλι για να αναβαθμιστεί η θέση των ίδιων οικονομικών συμφερόντων. Όταν η Ελλάδα γίνεται ορμητήριο επιθέσεων υπεριαλιστών απέναντι στις πατρίδες άλλων λαών, είναι η πατρίδα των πολλών. Ποια πατρίδα υπηρετούν οι σχεδιασμοί για δημιουργία νέων βάσεων ελικοπτέρων, drones, μέχρι και για μεταφορά πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, όταν ήδη έχει επιβεβαιωθεί και κοινικά δηλώνουν Ρώσοι αξιωματούχοι ότι τέτοιες εγκαταστάσεις θα είναι στόχος επιθέσεων από άλλες δυνάμεις σε ενδεχόμενο όξυνσης. Ποια πατρίδα και ποια κυριαρχικά δικαιώματα διασφαλίζει η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο που το θεωρεί ενίο επιχειρησιακό χώρο. Για ποια πατρίδα φεύγουν νέοι άνθρωποι, στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και υπηρετούν αποστολές εκτός συνόρων. Για αυτά βεβαίως, κοκορομαχίες επί της ουσίας στη Βουλή ή στα πάνελ δεν πρόκειται να ακούσετε ποτέ. Η μόνη μάχη που δίνουνε είναι ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής τους. Και στην Ελλάδα λοιπόν και παντού υπάρχουν δύο πατρίδες που βρίσκονται σε ανειρήνευτη σύγκρουση μεταξύ τους. Από τη μία είναι η πατρίδα των εργαζομένων, η πατρίδα των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, που με τους κόπους τους φτιάχνουν ότι έχει σήμερα αυτός ο τόπος. Και από την άλλη είναι μια πατρίδα των εκμεταλλευτών, μια χούφτας καπιταλιστών που χωρίς να προσφέρουν τίποτα τσεπώνουν όλον αυτό το πλούτο, που όταν τους συμφέρει παίρνουν τις επιχειρήσεις τους και τις μεταφέρουν σε άλλες πατρίδες με τις ευλογίες
ή ακόμα και με τις επιδοτήσεις κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και μένουν πίσω άνεργοι όλων των ηλικιών ή αναγκάζονται να μεταναστεύσουν με πολύ λιγότερα δικαιώματα και μικρότερους μισθούς. Αυτή την πατρίδα ταΐζουν τόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι. Πραγματική όμως πρόεδρος για το ΚΚΕ, και έτσι είναι, είναι οι λαοί να ζουν αδελφωμένοι, να ζουν ειρηνικά, να κάνουν κουμάντο πραγματικά στον τόπο τους. Πραγματικά προοδευτικό είναι η πάλι για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, όλα αυτά δηλαδή που σήμερα στραγγαλίζονται στη μέγενη της καπιταλιστικής οικονομίας. Πραγματικά προοδευτικό είναι η πάλι για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατροπή της εξουσίας των καπιταλιστών. Γιατί και την πραγματική ακόμα ανακούφιση οι εργαζόμενοι και ο λαός μπορούν να πετύχουν μόνο από έναν τέτοιον αγώνα για την ανάκτηση των απολειών και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, απέναντι στο κεφάλαιο και την πολιτική αυτών που το υπηρετούν. Αυτό για να είναι πιο δυνατό την επόμενη μέρα που τα αντιλαϊκά μέτρα θα είναι εδώ, απαιτεί ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες. Αυτό το δρόμο φωτίζουμε με την καθημερινή μας πάλη. Σε αυτό το δρόμο δίνουμε μάχες για όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουμε και την πραγματική εικόνα για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, για τις συνέπειες από τα business plan του μεγάλου κεφαλαίου. Και αυτή η μεγάλη εικόνα έχει τον Πειραιά στο επίκεντρο όταν μιλάμε για τη χώρα μας. Γιατί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας προσφέρει από τη μία αμύθιτα κέρδη για τους εφοπλιστές και άλλους μονοπωλιακούς ομίλους, ενώ από την άλλη στην πλειοψηφία των εργαζόμενων το μόνο που προσφέρει είναι σκληρή εκμετάλλευση, εργασιακές σχέσεις λάστιχο, εργατικά ατυχήματα όπως τα λένε, ανακύκλωση της ανεργίας και φτώχεια. Και αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε με τις περιβόητες νέες επενδύσεις και τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που διαφημίζουν όλοι τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, μέχρι και η Ναζιστική Χρυσή Αυγή, αλλά και οι εκλεκτοί τους σε δήμους και περιφέρειες. Το μόνο που τους διαφοροποιεί είναι τα διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα που εκπροσωπεί ο καθένας. Γιατί τελικά καπιταλιστική ανάπτυξη στο λιμάνι του Πειραιά, είτε έρθει από την Κίνα, είτε έρθει μέσω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για τον εργάτη σημαίνει ένα μεροκάματο με τους σημερινούς βάρβαρους όρους, μία πρόσχερη θέση εργασίας, χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας, με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Σε αυτό γνωρίζετε καλά ότι το ΚΚΕ από την αρχή και πάντα τοποθετήθηκε με κριτήριο το κατά πόσο ικανοποιούνται οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Πάντα στο διαβήτη μας βρίσκεται ότι η ικανοποίηση των αξιώσεων του κεφαλαίου και η ικανοποίηση των αναγκών της εργατικής τάξης είναι πράγματα συμβίβαστα. Το λιμάνι του Πειραιά, όπως συνολικά τα λιμάνια, οι υποδομές της χώρας, όλος ο πλούτος που παράγει ο λαός, μπορούν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης, μπορούν να γίνουν στοιχείο ευημερίας για τους εργάτες και τις λαϊκές οικογένειες μόνο όταν περάσουν στα χέρια του λαού και γίνουν κοινωνική περιουσία. Και αυτόν τον μεγάλο πραγματικά αγώνα είμαστε αποφασισμένοι να τον δώσουμε μέχρι τέλος. Αυτόν τον αγώνα που είναι αναγκαίος και που δεν υποκλίνεται το ΚΚΕ στον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, ούτε το κάναμε ποτέ, ούτε πρόκειται. Γιατί ξέρουμε ότι αν θες να αυτοαποκαλείσαι προοδευτικός, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε αυτό που μοιάζει στάσιμο, σταθερό. Πάντα η πρόοδος γεννιέται μέσα σε αυτήν την αφισβήτηση. Ποτέ δεν γεννήθηκε πρόοδος στην υποταγή. Ποτέ δεν γεννήθηκε πρόοδος με σκυμμένο το κεφάλι. Μπροστά πάντα πήγαινε ο λαός, ο κόσμος, με ψηλά το κεφάλι. Πρόοδος είναι η πρόταση πάλης του ΚΚΕ, η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πάλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Και επειδή μας κατηγορούν ως αντιευρωπαϊστές, αυτή όμως είναι πραγματικά και η πιο φιλοευρωπαϊκή στάση. Είναι ο αγώνας για την πραγματική συνεργασία των λαών,
την πραγματική κοινή τους δράση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία των καπιταλιστικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει φανερό και με τα στοιχεία που είπαμε στην αρχή, δεν είναι για τους λαούς. Είναι για επιχειρηματικές συμπράξεις, για επενδύσεις, για διεξαγωγή πολέμων σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μονοπωλίων, σκληρών ανταγωνιστικών συμφερόντων με τα μονοπόλια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Κίνας, της Ρωσίας. Στοιχείο αυτής ακριβώς της συνεργασίας είναι και ο ανταγωνισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η περίοδος που διανύουμε νομίζουμε είναι χαρακτηριστική, καθώς υπάρχουν και δυναμώνουν αυτές οι κόντρες που καθιστούν το μέλλον της αβέβαιο, που ενισχύουν εφηγόκεντρες τάσεις. Ακόμα όμως και αυτές τις αντιθέσεις, το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να τις αξιοποιήσει προς όφελός του μόνο με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ και όχι όταν στοιχίζεται πίσω από τη μία ή την άλλη αστική δύναμη που επιδιώκει να καλύψει τα δικά της συμφέροντα. Και σας διαβεβαιώνουμε, σε αυτόν τον αγώνα, εδώ στην Ελλάδα, δεν είμαστε μόνοι μας. Η ενίσχυση του ΚΚΕ, να είστε σίγουροι, θα είναι μήνυμα αντεπίθεσης, αισιοδοξίας για όσους παλεύουν για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα γνωρίζετε ότι θεωρούν δεδομένη τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την επιλογή κάνει και η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή και κάπου εδώ μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει το σύντομο ανέκδοτο ότι είναι μία αντισυστημική δύναμη. Ένα προφίλ βέβαια που μόνοι οι ίδιοι προβάλλουν στα λόγια για τον εαυτό τους, καθώς οι πράξεις τους, το ότι είναι φασίστες και ναζιστές δηλαδή, δείχνουν ότι είναι τα πιο πιστά σκυλιά του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Παρόλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενίσχυσή της, η στήριξη και η επιστροφή στις ιδρυτικές αξίες της μπορούν τελικά να είναι η απάντηση σε αυτήν την υπαρκτή άνοδο της ακροδεξιάς. Αν δεν ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό το επιχείρημα, θα προσφερόταν για γέλια. Τι δεν λένε όμως, ότι στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και πολλά χρόνια βεβαίως, υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία από τη μία αποδίδονται τιμές σε συνεργάτες των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από την άλλη απαγορεύονται κομμουνιστικά κόμματα και σύμβολα. Άραγε ρίχνει ή δεν ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς και του ναζισμού αυτό. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στις ιδρυτικές της αξίες το ανιστόριστο και άρρωστο κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων, δηλαδή άκουσον-άκουσον, της ταύτισης του φασισμού με το σύστημα που τελικά το τζάκισε το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Τις αξίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις έγραψαν και τις υπέγραψαν μαζί με ανθρώπους των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και στελέχη των ηττημένων Ναζί. Ο φασισμός λοιπόν δεν χτυπιέται με περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θέλουν να πιστέψουμε. Χτυπιέται με περισσότερο αγώνα ενάντια της, με περισσότερο αγώνα ενάντια στο σύστημα που το γεννά, με πιο δυνατό το ΚΚΕ που ξέρετε καλά ότι δίνει όλες του τις δυνάμεις σε αυτό το στόχο. Και σίγουρα, σύντροφοι και φίλοι, ο φασισμός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από αυτούς που υιοθετούν την ακροδεξιά, την πιο ακροδεξιά αντικομμουνιστική ρητορική περί σιδηρούν παραπετάσματος. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά πριν λίγες μέρες, στις 9 του Μάη, μέρα που έχει χαραχτεί στις συνειδήσεις εκατομμυρίων εργατών όλου του κόσμου, σαν μέρα ανεφόρος συνθηκολόγησης του ναζιστικού τέρατος κάτω από την προέλαση του κόκκινου στρατού, αυτή τη μέρα διάλεξε για να συνυπογράψει ο ίδιος ο Τσίπρας στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής κείμενο με αναφορά στο σιδηρούν παραπέτασμα. Και επειδή μπορεί να μην το γνωρίζουν οι νεότεροι, αυτή ακριβώς
είναι η ορολογία, αιχμή του δόρατος, του κυνηγιού των κομμουνιστών τις προηγούμενες δεκαετίες. Ήταν γραμμένο μέσα στις καταδικαστικές αποφάσεις του θανάτου του Μπελογιάννη. Ήταν γραμμένο μέσα στις καταδικαστικές αποφάσεις χιλιάδων εξοριστέντων, φυλακιστέντων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ας αφήσει λοιπόν τα σάπια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφος χτύπημα στο φασισμό, ψήφος χτύπημα στο σύστημα που τον γεννά, είναι μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ. Και καλύτερα από όλους αυτό το ξέρουν οι ίδιοι οι φασίστες. Κάθε μέρα της ύπαρξής τους αποδεικνύει ότι είναι τα πιο καλά παιδιά αυτού του συστήματος. Γι' αυτό και όπου σταθούν και όπου βρεθούν, απλά αναμασούν λιγμένο αντικομουνισμό. Την ίδια ώρα που δεν βγάζουν έτσι μουδιά για τα αφεντικά, τις μεγάλες επιχειρήσεις που απολύουν εργαζόμενους, για αυτές που χρωστάνε δεδουλευμένα υπερορίες, την ίδια ώρα που δεν βγάζουν άχνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τους μεγιστάνες του πλούτου, γαυγίζουν για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, για το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Είναι μαντρόσκυλα του συστήματος και στηρίζονται είτε φανερά είτε πιο πολύ υπόγεια από το μεγάλο κεφάλαιο και διάφορους επιχειρηματίες. Και η αναγκαία καταδίκη τους βεβαίως είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί για την αντιμετώπιση τους. Την πραγματική, ολοκληρωτική, αποφασιστική απάντηση μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να τη δώσει και μπορεί να τη δώσει πιο καλά, με πιο ισχυρό κουκουέ που θα την κρεμίσει και από την τρίτη θέση και θα είναι πιο δυνατό την επόμενη μέρα σε αυτόν τον αγώνα. Γνωρίζετε ότι στην πάλη του λαού το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί χωρίς να υπολογίζει κόστος και θυσίες. Αυτό δηλαδή που έκανε από την ίδρυσή του, που κάνει όλα αυτά τα χρόνια και δεν υπάρχει κατάκτηση αγώνας του λαού που το ΚΚΕ να μην μπήκε μπροστά. Σας καλούμε να το ισχυροποιήσετε, να το στηρίξετε παντού, γιατί θα το βρείτε μαζί σας, μπροστάρι στους αγώνες σας, τόσο στη συλλογική όσο και στην ατομική προσπάθεια να προχωρήσει ο καθένας και η καθεμιά στη ζωή του. Εκεί θα βρείτε την επόμενη μέρα την ενίσχυση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, την ενίσχυση της λαϊκής εισπύρωσης, στην περιφέρεια Αττικής με επικεφαλή στο Γιάννη Πρωτούλη, στο Δήμο Πειραιά με υποψήφια δήμαρχο τη Διαμάντο Μανολάκου και το μαχητικό ψηφοδέλτιο από αγωνιστές και αγωνίστριες της πόλης. Ψηφίζουμε λοιπόν ΚΚΕ παντού, γιατί η ψήφος στο ΚΚΕ είναι μήνυμα ελπίδας για τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά, για τους αγώνες που χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερα η νέα γενιά για να κατακτήσει τη ζωή και το μέλλον που της αξίζει. Και οι μάχες αυτές είναι ήδη σε εξέλιξη. Θα κλιμακωθούν και πρέπει να έχουν συμπαραστάτη ένα πρωτοπόρο, ένα ισχυρό ΚΚΕ. Μάχες όπως αυτοί που δίνουν οι ταξικές δυνάμεις στη ΓΕΣΕΕ για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών. Μάχη ενάντια στη συνδικαλιστική μαφία που μπορεί σήμερα να το φυσάνε και να μην κρυώνει, αλλά επειδή ξέρουμε ότι είναι αδίστακτοι, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν. Ισχυρό λοιπόν ΚΚΕ παντού, γιατί αυτό που κρίνεται στις 26 του Μάη είναι να υπάρξει μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση και στο Ευρωκοινοβούλιο και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Ψηφίζουμε για όλα. Δεν ξεχνάμε την πολιτική που μας έφερε ως εδώ. Δεν ξεχνάμε όσες τις κατακτήσεις του λαού μας ξύλωσαν βία. Πηγαίνοντας στις κάλπες σκεφτόμαστε και θέλουμε να ζήσουμε μακριά από τη λογική των ψίχουλων και των επιδομάτων. Πηγαίνοντας στην κάλπη δεν ξεχνάμε αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν την οργή και την αγανάκτηση του λαού για να την ενσωματώσουν στο σύστημα. Μόνο η ψήφος που απαντάει στα παραπάνω είναι ψήφος που δεν είναι χαμένη. Η ψήφος που δεν αλλάζει κάτι στην ουσία της πολιτικής είναι αυτό που λέμε χαμένη. Αυτή δηλαδή που είτε τη ρίχνει ο εργαζόμενος, είτε τη ρίχνει ο αυτοαπασχολούμενος, είτε ο εφοπλιστής, ο βιομήχανος, πάντα χαμογελάνε οι ίδιοι. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη που μπορεί να τους κόψει το χαμόγελο και που πρέπει να τους κόψει και τη φόρα και την όρεξη για αυτά που σκέφτονται την επόμενη μέρα. Είναι η μόνη κερδισμένη λοιπόν.
είναι τελικά η μόνη κερδισμένη ψήφος και ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που μπορεί να υπάρχουν ακόμα, είναι για τον καθένα και την καθεμιά η μόνη σίγουρη επιλογή που μπορεί ανεπιφύλακτα να κάνει και να ξέρει την επόμενη μέρα τι θα του βγει. Να ξέρει ότι ψήφισε τη φωνή της αλήθειας, να ξέρει ότι ψήφισε τη φωνή της τιμιότητας, τη φωνή του ΚΚΕ που καταθέτει όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Δεν επιλέγουμε ποιος θα τσακίζει καλύτερα τις ζωές μας. Διαλέγουμε, δυναμώνουμε αυτόν που θα υπερασπίζεται τις ζωές μας, αυτόν που θα αντιστέκεται και αυτόν που θα ξαναζωντανέψει την ελπίδα στο λαό μας. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, καλή ψήφο.